κινήσεων που δόθηκαν μέσω των εκκλήσεών μας, μέσα από τις προσπάθειες που κάναμε να αναζητήσουμε ευρύτερες συγκλήσεις, παραμένοντας προσανατολισμένοι στις πολιτικές μας δεσμεύσεις, στη διαφάνεια, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Παρά τις εντελώς διαφορετικές ιδεολογικές οπτικές, υπήρξαν πολιτικοί χώροι και πρόσωπα που, αν μη τι άλλο, απέδειξαν με τη στάση τους στην ψηφοφορία επί της αρχής του σχεδίου νόμου ότι αποδέχονται την αναγκαιότητα να γίνει ένα μεγάλο βήμα στον χώρο των τηλεοπτικών σταθμών και των συχνοτήτων. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε σήμερα την αλλαγή στάσης. Ούτε το άρθρο 1 θα ψηφίσετε, ούτε το άρθρο 55 για το ΕΣΟΡΟΥ. Δεν μιλάμε για σας. Για άλλους χώρους μιλάμε, που έδειξαν οι άνθρωποι ότι κάτι θέλουν να γίνει. Θα πάμε και σε εσάς. Θα πάμε και σε εσάς, κυρία Βούλτεψη. Δυστυχώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, οι εκπρόσωποι σας έδειξαν άλλα. Έδειξαν μία διάθεση να μην εισφέρουν σε αυτήν την κατεύθυνση, αλλά με δάνεια επιχειρηματολογία στήριξαν τα επιχειρήματα των ιδιοκτητών καναλιών και με συνέπεια. Μάλλον κάποιοι έχουν διαγράψει από τη μνήμη τους, όπως διέγραψαν και τα προγράμματα των υπολογιστών της ΕΡΤ για τους πολίτες που έχουν προβλήματα ακοής και όρασης, διέγραψαν από τη μνήμη τους πάρα πολλά πράγματα. Διέγραψαν την προσπάθεια για το βασικό μέτοχο του σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας και αναρωτιέμαι, όσοι τότε είχατε ψηφίσει, σήμερα τι θα ψηφίσετε? Θα καταψηφίσετε το άρθρο 6? Θα καταψηφίσετε ότι όσοι έχουν δημόσιες συμβάσεις μπορούν να έχουν τηλεοπτικό καναλί? Έτσι αναρωτιέμαι. Κάποιοι διέγραψαν από τη μνήμη τους τις θέσεις του πρώην Πρωθυπουργού του Κωνσταντίνου του Μητσοτάκη για τις ανεξάρτητες αρχές και την παράκαμψη της εκτελεστικής, της νομοθετικής και κυρίως δικαστικής εξουσίας. Αλλά πώς μπορεί, αγαπητοί συνάδελφοι, να έχετε διαγράψει όσα κάνατε χθες με την κυβέρνηση Σαμαρά? Κατέθεσα στην πρωτομιλία μου το πρακτικό 699 της Ανεξάρτητης Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, που αποτυπώνει μέσα στο πρακτικό την παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα στην ανεξάρτητη ΕΤ ότι μπορεί να υπάρχει μόνο ένας πάροχος δικτύου, ενώ η ΕΤ είχε αποφασίσει για δύο. Κατέθεσα την αλληλογραφία με την ΕΤ που ομολογεί ότι άλλαξε δύο απαράβατους όρους του διαγωνισμού. Κατέθεσα την αλληλογραφία ότι ο διαγωνισμός δεν πέρασε από τον προσυμβατικό έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου. Δεν άκουσαμε μια λέξη γι' αυτά. Αν μη τι άλλο, ας κάνετε την αυτοκριτική σας για τις επιλογές προσώπων που βάλατε. Τόσους διακεκριμένους νομικούς έχετε. Κανείς δεν μπήκε στον κόπο να απαντήσει. Μας κατηγορείτε ότι θέλουμε να χτίσουμε το κράτος της αριστεράς. Γιατί δεν θέλουμε να διατηρήσουμε πρόσωπα που εσείς με αμυγή κομματικά κριτήρια τοποθετήσατε? Για ποιους από όλους θέλετε να μιλήσουμε? Για τους δύο αντιπροέδρους που ήταν ο ένας σύμβουλος στο Γενικό Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου ή για τα μέλη που ήταν σύμβουλοι υπουργών και μέλη της ανεξάρτητης ΕΤ? Θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, αγαπητοί συνάδελφοι, ακόμη και αν υπηρετούσαν πολιτικές σκοπιμότητες της Νέας Δημοκρατίας, σεβόμενοι το ρόλο των ανεξάρτητων ή των ρυθμιστικών αρχών, θα το συζητούσαμε. Δυστυχώς, τα συμφέροντα που υπηρετούν και υπηρέτησαν με τις πολιτικές τους, με τις πράξεις και τις παραλήψεις τους, είναι συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Δεν έχουμε κανένα προσωπικό θέμα. Ζητάτε να μοριοδοτηθούν τα υπάρχοντα κανάλια. Για ποιο λόγο θέλετε να ευνοήσετε τους υπάρχοντες πανελλαδικούς σταθμούς και τους διοκτήτες τους? Αυτό δεν είναι στρέβλωση του ανταγωνισμού? Εσείς δεν ψηφίσατε τον νόμο 4070 που υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ του παρόχου δικτύου και του παρόχου περιεχομένου? Εσείς δεν δώσατε τις συχνότητες ή μάλλον τα πρόσωπα που βάλατε στην ΕΕΤ στα 6 κανάλια? Αυτό τι, το ξεχνάμε? Και τέλος, εσείς δεν θεσμοθετήσατε το χάρτη συχνοτήτων χωρίς έγκριση από καμία υπηρεσία για αυτό που βγάλατε?
Εγώ σας ρωτάω και σας παρακαλώ να ρωτήσετε ένα μηχανικό. Ένα λεπτό θέλω, κύριε Πρόεδρε. Επιτέλους να ρωτήσετε ένα μηχανικό για την επίγεια ψηφιακή ευρεκπομπή. Δεν υπάρχει απειρία. Δεν υπάρχει απειρία ή έστω δυνατότητα εκατοντάδων καναλιών. Σας το εξηγήσαμε. Να σας εξηγήσω, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, πότε θα μπορούσαμε να είχαμε. Αν δεν είχατε πουλήσει τον ΟΤΕ ή όταν τον πουλήσατε αν κρατούσατε τα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα δημόσια, αν κρατούσατε το δορυφόρο ελληνικό και δημόσιο, τότε θα είχαμε. Εσείς επιλέξατε την επίγεια ψηφιακή ευρεκπομπή των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Εσείς βάλατε τον κόσμο, τους πολίτες, να αγοράσουν εκατομμύρια ψηφιακούς δέχτες μέσα σε λίγες μέρες. Συνεχίζετε να επικαλείστε διάφορα έωλα επιχειρήματα. Ολοκληρώνετε, κύριε Υπουργέ. Ολοκληρώνω, προσπαθώντας να δημιουργήσετε έτσι στρεβλές εντυπώσεις. Λέει ο κύριος Αυγενάκης, η Γαλλία έχει 36 κανάλια. Η Γερμανία έχει 44 κανάλια. Εμείς γιατί να έχουμε λιγότερα? Αυτό λέμε εμείς, κύριε Αυγενάκη. Με αναγωγή στον πληθυσμό και τους κανόνες αγοράς που πιστεύετε, σε σχέση με τον πληθυσμό της Γαλλίας που είναι 66,3 εκατομμύρια, εμείς πρέπει να έχουμε το 1/6 των καναλιών, δηλαδή 7 κανάλια. Σε σχέση με τον πληθυσμό της Γερμανίας που είπατε, που έχει 80 εκατομμύρια, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να έχουμε το 1/7, κύριε Υπουργέ, δηλαδή σας παρακαλώ. 6 κανάλια. Με αναγωγή στο ΑΕΠ, κύριε Πρόεδρε, δεν με αφήνουν να ολοκληρώσω. Με αναγωγή στο ΑΕΠ, η Γαλλία έχει 2-3 ΑΕΠ. Η Γερμανία, κύριε Αυγενάκη, σας παρακαλώ. Τελειώνουμε, σας παρακαλώ. Είναι δικό σας έργο αυτό. Σήμερα έχει ΑΕΠ 178 δις. Θα έπρεπε λοιπόν σε σχέση με το ΑΕΠ της Γαλλίας να έχουμε 3 κανάλια και με της Γερμανίας 2. Και με συνδυασμό πληθυσμού και ΑΕΠ θα έπρεπε να υπάρχουν αντίστοιχα 4 και 5. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Αυτό λέμε κι εμείς. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Αυτό λέμε κι εμείς. Απλή αριθμητική είναι. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Και τέλος, μας λέτε ότι δεν πρέπει να αποφασίζει ο Υπουργός Επικρατείας, δηλαδή η κυβέρνηση, αλλά το ΕΣΟΡΟΥ. Εσείς προφανώς από το ΕΣΟΡΟΥ είσαστε ευτυχισμένοι, περήφανοι με τη λειτουργία του για την τηλεόραση. Συγχαρητήρια που έχετε αυτή την περηφάνεια. Εμείς από την άλλη πλευρά, δεν θα κάνουμε μπαλάκι τις ευθύνες της κυβέρνησης στις ανεξάρτητες αρχές. Δεν στείνουμε τη σύνθεση των ρυθμιστικών αρχών για να επιβάλλουμε τις πολιτικές ή τις άλλες συνεννοήσεις όπως κάνατε εσείς. Δεν έχουμε παρέμβει, ούτε πρόκειται να παρέμβουμε στις ανεξάρτητες αρχές όπως εσείς. Παίρνουμε τις ευθύνες μας και δηλώνουμε, όσο και να λασπώνετε είτε εσείς είτε το μηντιακό σύστημα, είτε σε προσωπικό είτε σε πολιτικό επίπεδο, εμείς θα συνεχίσουμε. Δεν ήρθαμε για να παραδοθούμε, δεν ήρθαμε για να παζαρέψουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Θα παλέψουμε και θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας στον ελληνικό λαό. Ευχαριστούμε.